Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ είστε κι εσείς, συντονισμένοι πάντα στη Βεργίνα Τηλεόραση και στην εκπομπή «Η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο». Αυτή η καθημερινότητα, η γλυκιά με τις καλές στιγμές αλλά και τις κακές στιγμές παράλληλα, και γι' αυτό έχει στηθεί η εκπομπή, να ακουμπάμε στα προβλήματα της καθημερινότητας, να τα αναδεικνύουμε, να τα καταγράφουμε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια και των διαλυμάτων. Συνομιλώ μαζί σας και μέσα από τα social media, τα δικά μου, τα προσωπικά, γιατί δεν έχουμε ανοίξει ακόμη για την εκπομπή, αλλά θα το κάνουμε πολύ σύντομα και αυτό, όπως και τις τηλεφωνικές γραμμές που θα δίνουμε σιγά σιγά στον αέρα, να βγαίνετε κι εσείς, να κάνετε τις παρεμβάσεις σας, την όποια καταγγελία έχετε. Εμείς είμαστε εδώ για όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που εκφράζετε και μέσα από τα μηνύματά σας. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, γιατί έχω κοντά μου έναν άνθρωπο, τον οποίο ενδεχομένως τον ξέρετε και από άλλες διακρίσεις που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ο Γιάννης Αρζουμανίδης. Αυτή τη φορά τον έχω εδώ κοντά μου με την ιδιότητα του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Κύριε Αρζουμανίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε πολύ άμεσα, και μάλιστα μου αρέσει έτσι όταν συναναστρέφομαι με καλεσμένους στην αρχή της εβδομάδας, γιατί ξέρετε ο κόσμος συντονίζεται. Του λείπουμε τα Σαββατοκύριακα και τη Δευτέρα η τηλεθέασή μας πάει έτσι, είναι στο κόκκινο. Και θα ήθελα να έρθετε αυτή την ημέρα, ανταποκριθήκατε παρόλο που επιστρέψατε πολύ αργά από τη Λάρισα, όπως μου λέγατε, διότι συμμετείχατε εκεί σε ένα πρωτάθλημα νέων, διότι στηρίζετε πέρα δηλαδή από. Σας έχουμε εδώ ως πρόεδρο της ΔΕΠ φυσικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πορεία του καθενός, από πού προέρχεται, το χώρο που είχε αναφορά, και εσείς υπηρετήσατε πάρα πολλά χρόνια τον αθλητισμό και τον υπηρετείτε ακόμη και τώρα, βοηθώντας ενδεχομένως και θελοντικά συλλόγους της περιοχής, της Χαλκιδικής που έχετε αναφορά, βοηθώντας και τα νέα παιδιά να δουλέψουν πάνω σε αυτό που αγαπούν και στο όραμα και τους στόχους ενδεχομένως που έχουν. Και άνθρωποι σαν και εσάς που έχετε διαπρέψει, είστε μια χείρα βοηθείας νομίζω, και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό. Μιλήστε μου λίγο για τον Επαρχιακό Σύλλογο και τη δράση αυτή που κάνατε τελευταία στην Λάρισα. Αν και είναι αρκετά μεγάλη η θεματική ενότητα, θα προσπαθήσω να το συμπτύξω, γιατί με πάτε αρκετά χρόνια πίσω. Όταν ξεκίνησα όλη την αθλητική μου πορεία. Στην Πάλη, να πούμε, στην για όσους δεν γνωρίζουν. Στην Ολυμπιακή Πάλη, με τις πρώτες μου διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και τις μεταγενέστερα μεγάλες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο χάλκινα μετάλλια του 2009 και του 2010. Που μας κάνανε περήφανους όλους. Σίγουρα, τον κόσμο της Πάλης τον έκανε περήφανο, και πόσο μάλλον εμένα που σήκωσα την ελληνική σημαία. Μεγαλύτερη καταξίωση για έναν αθλητή και για έναν πατριώτη, νομίζω πως δεν υπάρχει να σηκώνει κάποιος την ελληνική σημαία. Μεταγενέστερα προσπάθησα να βοηθήσω, καθώς είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, έχω τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία στο Απιθύτα, σε επίπεδο τεχνικών συμβουλών διάφορους συλλόγους. Εκλέχθηκα στην Ομοσπονδία της Πάλης, προσέφερα τις υπηρεσίες μου. Παρόλες τις τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν, παρετήθηκα, συνέχισα όμως να προσφέρω και να παρέχω τη χείρα βοηθείας σε όποιον μου το ζήτησε, είτε ήταν αθλητής, είτε προπονητής, είτε ήταν σύλλογος. Βέβαια, διακαζή μου πόθος είναι η γενέτειρά μου η Χαλκιδική, όπου υπηρετώ τον τοπικό σύλλογο, τον Πρωτέα Χαλκιδικής, προσπαθώντας να αναδείξουμε νέα ταλέντα, να κρατήσουμε παιδιά μέσα στις κυψέλες του αθλητισμού, που είναι τα μικρά αθλητικά σωματεία, όχι τα μεγάλα αθλητικά σωματεία, όπως κάποιοι είδανε τα ντέρμπι χθεσινά της πόλης, ΠΑΟΚ Άρης κλπ, να μην ξεφύγουμε. Οπότε προσπαθούμε σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο κυρίως μαζικού αθλητισμού, να αναπτύσσουμε το άθλημα που ξέρουμε και αγαπάμε. Είστε ένα πρότυπο σε κάθε περίπτωση, κύριε Ζουμανίδη, για την νεολαία μας, για τα νέα παιδιά, και εμπνέετε πολλά παιδιά να μπουν σε αυτό το χώρο που δεν ξέρω, ίσως στη χώρα μας δεν είναι τόσο δημοφιλής, ή το άθλημα της πάλης εννοώ, δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει σε σχέση με άλλα αθλήματα. Εσάς σας λυπεί αυτό? Εσείς κάνετε τη δική σας προσπάθεια, γιατί είχατε αναφορά σε αυτό το χώρο, αλλά σας λυπεί που δεν έχει την εξέλιξη ενδεχομένως που θα έπρεπε να έχει πάλι? Η αλήθεια είναι ότι δεν με λυπεί, γιατί παίρνουμε πάντα την ευθύνη μόνοι μας. Ο κόσμος της πάλης, τι κάνει ο κόσμος της πάλης γι' αυτό? Ο κόσμος αντικατοπτρίζεται μέσα από την Ομοσπονδία της πάλης. Η Ομοσπονδία κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα μπροστά. Να υπενθυμίσω σε αρκετούς ότι
η Πάλι ξελάσπωσε όλη την Ολυμπιακή ομάδα κάποιες στιγμές με το μετάλλιο του αείμνου του Μπάμπη Χολίδη, που ήταν το μοναδικό μετάλλιο της Ολυμπιακής τότε αποστολής. Της ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Οπότε είναι κομμάτι της δικιάς μας ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, και είναι καλό να μαθαίνετε, και γιατί όχι, ακόμη και στο σχολείο. Με την κατάργηση γενικά των αθλητικών σχολείων, του σχολικού αθλητισμού, του πανεπιστημιακού αθλητισμού, γενικά το οικοδόμημα του ερασιτεχνικού αθλητισμού καταραίει. Δεν είναι κάτι που προβληματίζει μόνο εμένα, είναι κάτι που προβληματίζει και αρκετούς διακριτές αθλητές και αρκετούς συναδέλφους σε άλλα ατομικά αθλήματα. Ίσως κάποια στιγμή το δει αυτό το Υπουργείο και ακουμπήσει περισσότερο στα μικρά αθλήματα. Καλό είναι να το θέσετε κι εσείς και από τη θέση που εκπροσωπείτε, αλλά θέλοντας να κλείσω την κουβέντα γύρω από την Πάλι, γιατί για άλλο λόγο σας φώναξα εδώ, ή τις ευκαιρίες όμως τα λέμε. Με δεδομένο ότι τα περιστατικά άγριας βίας έχουν, έχουν ξεφύγει, θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί στα μάτια του κόσμου, σε πολλών δηλαδή, η Πάλι μπορεί να είναι ένα βίαιο άθλημα. Θέλω να κάνουμε όμως μια διευκρινιστική εδώ και να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα για αυτό το άθλημα, το οποίο είναι τόσο ξεχωριστό, τόσο ιδιαίτερο και προβάλλει την ευγενή άμυλα. Τι είναι η Πάλι? Η Πάλι είναι η επικράτηση του αντιπάλου χωρίς βία μέσα, χωρίς χειροδικία, χωρίς ραπίσματα, χωρίς λακτίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα από περίτεχνες επιδέξεις λαβές, προσπαθώ να επικρατήσω τον αντιπάλο μου χωρίς να του προκαλέσω κάποιο τραυματισμό, χωρίς να τον πληγώσω σε ευαίσθητες περιοχές, παρά μόνο με την επικράτηση και την διεκδίκηση σχετικής βαθμολογίας. Από τα αρχαία χρόνια η Πάλι από πολλούς φιλοσόφους έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κορυφαία αθλήματα της ευγενούς άμυλας, γι' αυτό και εντάχθηκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και μεταγενέστερα των μοντέρνων Ολυμπιακών Αγώνων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία μηνύματα περάσατε μέσα από αυτό το κομμάτι. Αλλά δυστυχώς, ή όχι, δεν θα πω δυστυχώς, πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν, γιατί πολλές φορές. Αν μου επιτραπεί, συγγνώμη, επειδή δεν ολοκλήρωσα, μια πολύ, πολύ μικρή προθήκη, και θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο αντιμετώπισης όλων αυτών των καταστάσεων. Θα μπορούσαμε, καλή ώρα, αύριο θα έχω την τιμή να είμαι σε ένα σχολείο να μιλήσω γενικά για το άθλημα της Πάλης. Θα μπορούσαμε με κάποια μαθήματα να το δούμε ως μέσο πρόληψης για τα νέα παιδιά, να μην φοβούνται, να μην εκτίθενται, να αποφεύγουν κάθε κίνδυνο, να αποφεύγουν τα επικίνδυνα κατατόπια. Βέβαια. Και το κλείνω εδώ. Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε και βήμα να παρουσιάζετε αυτές τις δράσεις και καλούμε και τον κόσμο και τους γονείς, αλλά και τα παιδιά που ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν γύρω από αυτό και αυτές τις δράσεις, και γιατί όχι να δίνουν το παρόν και να γινόνται και οργανωμένες σε επίπεδο εκπαίδευσης. Τώρα, πολλές φορές στον αντίποδα, κύριε Ζουμανίδη, ο χώρος πολιτικής θυμίζει ρινγκ. Σωστά. Και σε επίπεδο λεκτικό και σε επίπεδο σωματικό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές και βουλευτές να χειροδικούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν και πολύ άσχημες λέξεις, αλλά και βία, κανονική βία. Εσάς είστε ένας νέος άνθρωπος. Πώς σας φαίνεται ο τρόπος που εκφράζεται πλέον η πολιτική, το επίπεδο αν θέλετε, των πολιτικών και του πολιτικού προσωπικού που διαθέτει αυτή η χώρα? Δεν είναι μια εύκολη ερώτηση για έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί και ένα κόμμα, αλλά ξέρω ότι απαντάτε σε όλα. Δεν διστάζετε να εκφράσετε και την άποψή σας. Πώς σας φαίνεται λοιπόν ο χώρος του Κοινοβουλίου, να πάρουμε το χώρο του Κοινοβουλίου? Έχω την εντύπωση ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η κοινοβουλευτική ομάδα και όλο το προσωπικό που απεικονίζει την ιδεολογία του πρωτεργάτη της Νέας Δημοκρατίας, του αείμνου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κρατήθηκε πάντα στο ύψος των περιστάσεων και ποτέ δεν ξέφυγε σε αποτρόπες, ενέργειες και συμπεριφορές. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, επίσης υπάρχουν αξιοσήμαντες περιπτώσεις οι οποίες δεν πέφτουν σε παγίδες, όμως εκτιμώ ότι έχει να κάνει καθαρά με την απειρία που υπάρχουν στα υπόλοιπα κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή, μάλλον δεν το περιμένουν και έχουν τέτοιου είδους
αλόγωτες συμπεριφορές, ενδεχομένως προσπαθώντας να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν επιδιώκει να τραβήξει με άλλα μέσα τα φώτα της δημοσιότητας παρά μόνο με τη δουλειά της. Και όχι με αλόγωτες συμπεριφορές, όπως σας είπα. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν σας ζήτησα να σχολιάσετε το πώς φέρονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γενικότερα, αν σας προβληματίζει αυτή η εικόνα, γιατί δεν είναι καθόλου τιμητική. Εντάξει, γιατί... προφανώς όταν υπάρχουν καυτές ζώνες, όπως είναι το debate που είδαμε όλοι μας του Πασόκ, όπως είναι η προεκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ένα γενικό ανακάτεμα, το οποίο δεν είμαστε σε θέση να το κρίνουμε εμείς. Δείχνει βέβαια, ωστόσο, συγκριτικά να το δούμε, το Πασόκ να συγκρατεί περισσότερο τα του οίκου του και να μην τα αφήνει όλα στη φόρα, όπως το κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα, να συνδέσουμε λίγο με τις εκλογικές αναμετρήσεις που έπονται στους δύο κύριους αντιπάλους σας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω ποιος θα καταλήξει να είναι βασικός σας αντίπαλος, βασικός σας παίκτης την επομένη των εκλογών, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, πέφτουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ρευστότητα. Και όλο αυτό επηρεάζει και τον τρόπο που κυβερνά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε αυτή τη χώρα, γιατί βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης για μία ακόμη κυβερνητική θητεία, για μία δεύτερη τετραετία, εφόσον και αν ολοκληρωθεί. Σας κάνει καλό ή κακό τελικά να μην υπάρχει δηλαδή μία στοχευμένη αντιπολίτευση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογές και να αναλάβουν την ηγεσία αυτή που είναι να την αναλάβουν στα δύο κόμματα? Σίγουρα το να υπάρχει μία στοχευμένη αντιπολίτευση σε οποιοδήποτε οργανισμό, είτε είναι ένας μικρός σύλλογος, είτε είναι η κυβέρνηση, βοηθάει πάντα να κάνει μία ανασκόπηση των επιλογών που θα γίνουν από την κυβερνητική πολιτική. Αυτό βέβαια, ωστόσο, θα χρειαστεί να αποφασίσουν τα υπόλοιπα κόμματα το ποιος θα τα καθοδηγήσει. Γιατί είναι αναποφάσιστη. Φυσικά και δεν μας κάνει καλό να υπάρχει μια πολύ δυνατή αντιπολίτευση. Το μοναδικό αντίπαλο που βλέπει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι μονάχα ο εαυτός της, που θέλει να το δει καλύτερο την κάθε επόμενη μέρα. Για σας υπάρχει νικητής στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ? Έχετε καταλήξει δηλαδή σε κάποιο πρόσωπο που θα ήταν ενδεχομένως πιο εύκολος αντίπαλος για εσάς? Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνει ο καθένας. Από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ψηφίζω στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Ωστόσο όμως έχω να πω ότι όποιος κι αν ήταν ηγέτης των δύο παρατάξεων στο παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγήθηκε σε νικηφόρα διαδρομή σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Άρα νομίζω ότι ο μεγάλος νικητής στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεξαρτήτου πολιτικού αντιπάλου. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Με πεσμένα όμως ποσοστά την περίοδο των ευρωεκλογών, γιατί θέλω να τα λέμε όλα, κύριε Αρζουμανίδη, και μάλιστα με μια πολύ σημαντική πτώση στη Βόρεια Ελλάδα. Με άνοδο της ελληνικής λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου, και επειδή στη Βόρεια Ελλάδα νίκη και η Χαλκιδική, και είναι μια πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια και την εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μου πείτε τι έφταιξε εκεί. Τι έφταιξε εκεί? Αν έχετε βγάλει τα συμπεράσματα. Τα μεγάλα συμπεράσματα έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει και με τον προσωπικό χαρακτήρα των κομμάτων της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, της πιο δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν βάση στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε είναι μορφές επηρεασμού. Εκτιμώ ότι δεν μπορούσαν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα επειδή ο χρόνος ήταν λίγος, ούτε να επικοινωνηθεί καλύτερα το κυβερνητικό έργο. Ο βουλευτής μας, ο Γιάννης ο Γιώργος, έκανε μια εξαιρετική δουλειά μαζί με τους πολιτευτές μας, τον Γρηγόρη τον Τάσιο, τον Ευθύμη τον Καρανάσιο, την Μαρία Λαθούρη Πάργα και την Ρούλα την Μιλωνά. Αυτό όμως φάνηκε να μην ήταν αρκετό. Ο κόσμος ήταν αρκετά κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες, τις δύο εθνικές,
τις δύο αυτοδιοικητικές, που όσο να πεις, καλώς ή κακώς επηρεάζουν και δεν κρίνουν απόλυτα μία κυβέρνηση. Περνάνε πολύ σημαντικά μηνύματα. Περνάνε πολύ σημαντικά μηνύματα. Και μιλάμε για μία αξιόλογη και αξιοσημείωτη πτώση των ποσοστών. Σαφέστατα, περνάνε πολύ, πολύ σημαντικά μηνύματα. Όπως είπε και ο αρχηγός μας, σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο, το σημαντικότερο βήμα. Δεν κρίνουν όμως τη κυβερνητική αυτοδυναμία. Ναι, δεν γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή. Όπως είδαμε, σε Γκάλοπ πρόσφατα πέρασε το Πασόκ, κάποια στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σημαίνει ότι άλλαξε όμως η αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Περνάνε μηνύματα, τα οποία βεβαίως και φιλτράρονται από το Γραφείο Προέδρου και από την κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και ευελπιστούμε προς το καλύτερο. Και αν αναπτερώσουμε το ηθικό όλων των νεοδημοκρατών, ξέρουμε τις αξίες μας, βγαίνουμε φανερά με την κομματική μας ταυτότητα και δεν φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία στον κόσμο, με τα λάθη μας και με τα σωστά μας. Όποιος προσπαθεί, θα κάνει και λάθη, σίγουρα θα κάνει και πολλά σωστά. Δεν το συζητάμε. Όποιος δουλεύει, με αυτοί που δουλεύουν κάνουν λάθη. Αυτοί που δεν δουλεύουν, τα κάνουν όλα περίφημα. Επειδή η σύσσωμη ΔΕΠ Χαλκιδικής έδωσε το παρόν στην πρόσφατη ΔΕΘ που είχαμε και φαντάζομαι ακούσατε όλοι με ενδιαφέρον και πολύ προσοχή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τις προτάσεις και είχατε και το χρόνο μετά, αφού ανακοινώθηκαν ενώ να τα επεξεργαστείτε. Πιστεύετε ότι από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ακουμπά κάτι στη Χαλκιδική? Θα βοηθηθεί η Χαλκιδική το επόμενο διάστημα? Σίγουρα θα βοηθηθεί όλη η νεολαία και όλα τα νέα ζευγάρια με τα προγράμματα τα οποία διευρύθηκαν σπίτι μου. Δύο, ναι. Μπράβο, οπωσδήποτε τα νέα. Θα είναι μια τεράστια τόνωση για την κοινωνία της Χαλκιδικής, για ζευγάρια που ψάχνουν δουλειές, προσπαθούν να έχουν το δικό του σπιτικό. Αν και οι περισσότεροι Χαλκιδικιώτες είναι νοικοκυρέοι και τα παιδιά τους τα φροντίζουν, θα μπορέσουν και τα ίδια όμως με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να πάρουν ένα σπιτικό, να κάνουν το σπιτικό τους. Τα νέα προγράμματα επιχορηγήσεων, τα οποία θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ένας τεράστιος μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, που βρίσκει από έντονη επιχειρηματικότητα και αγροτική παραγωγή. Εκτιμώ ότι το προσεχές διάστημα, την επερχόμενη τριετία, θα έχει όλο και κάτι να δώσει για τα πορτοφόλια του χαλκιδικιώτικου νοικοκυριού και όχι μόνο για τους χαλκιδικιώτες και τις χαλκιδικιώτισες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα έχουν και εκλογές επιμελητηριακές, όσο γνωρίζω. Εκτιμώ ότι όλο ένα θα πηγαίνουν και καλύτερα τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε και προφανώς θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Και προκύπτουν συνεχώς, κυρία Ζουμανίδη, και εκ νέου ζητήματα, εκ νέου προβλήματα. Και τώρα διάβαζα λίγο, γι' αυτό κοιτούσα τον υπολογιστή, στον απόϊχο έτσι της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του Κωστή του Χατζηδάκη και του Υφυπουργού του Θάντου Πετραλιά. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2028. Ένα μεσοπρόθεσμο στο οποίο θα περιλαμβάνονται ρυθμοί ανάπτυξη, προβλεπόμενοι, πλεονάσματα κτλ. Και οι κόφτες δαπανών, πολύ σημαντικό αυτό, που θα κρίνουν ποια είναι τα υπερβάλλοντα ποσά που μπορούν να κατευθυνθούν τα επόμενα χρόνια σε κοινωνικές παροχές. Είναι πολύ σημαντικό. Οι ανάγκες επαναπροσδιορίζονται πολλές φορές σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που βιώνουν πολίτες, νέοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί ξέρετε, η Χαλκιδική, λόγω καλοκαιριού, λόγω τουριστικής περίοδου, μπορεί να δίνει μια άλλη εικόνα προς τα έξω στον κόσμο και να λέει ο κόσμος ότι ναι, εκεί βγάζουν λεφτά, δεν δουλεύουν πολύ το χειμώνα, κάθονται και τρώνε τα έτοιμα. Τα έχετε ακούσει κι εσείς. Είναι προβληματισμοί των συμπολιτών μας. Δεν είναι όμως έτσι. Σαφέστατα και δεν είναι έτσι. Οι Χαλκιδικιώτες καταρχάς δεν έχουν μόνο ένα επάγγελμα, ασχολούνται και με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, και με τον πρωτογενή τομέα, με την αγροτική παραγωγή, ενδεχομένως να κάνουν και άλλα δύο και τρία επαγγέλματα. Οπότε φυσικά και δουλεύουμε, φυσικά και ειδικά τη σεζόν του καλοκαιριού δουλεύουν
οι οικογενειακές επιχειρήσεις 24 ώρες 24ωρο, όχι απλά ένα 8ωρο, δεν φτάνει ένα 8ωρο για να καλύψουν όλα τα κενά. Και μια περίοδος που έχει μεγαλώσει πλέον. Δεν είναι η σφιχτή τρίμηνη διάρκεια. Ξεκινάνε σχεδόν τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Και φέτος, λίγο πριν το Πάσχα ξεκίνησε. Και δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Και ακόμη είναι, ναι, λειτουργούν κανονικά. Ο καιρός είναι καλός. Οι μελέτες που έχει κάνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής δείχνει ότι το καλοκαίρι συνεχώς και θα διευρύνεται αλλά και θα κλιμακώνεται στις καιρικές συνθήκες. Αυτό θα είναι καλό βέβαια για τον λουόμενο, τον τουρίστα. Είναι κακό βέβαια για την αγροτιά. Γιατί χρειαζόμαστε πολλά ποτίσματα, πολλά ραδευτικά. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το νερό, το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά και να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, φυσικά, μόνο εργατικοί είμαστε στη Χαλκιδική, γιατί δεν περιμένουμε μόνο από τον τουρισμό. Το ξέρατε ότι σχεδόν το 50% του ΟΑΕΠ, αγροτικής παραγωγής βρόσιμης ελιάς, είναι από τη Χαλκιδική μας. Όχι, δεν το γνώριζα αυτό, παρόλο που έχω κάνει θέμα με την ελιά και τα λοιπά. Κι όμως, ναι, ναι. Η βρόσιμη ελιά Χαλκιδικής αποτελεί σχεδόν το 40% της εγχώριας παραγωγής του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Τα έλεγα τις προάλλες τηλεφωνικά με τον Γιάννη τον Κουφίδη, τον πρόεδρο του ΕΒΕ Χαλκιδικής, γιατί ήθελα να τον καλέσω εδώ και εν ώψη των επικείμενων έτσι, εκλογών στο επιμελητήριο. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Ακριβώς, θα είναι και υποψήφιος. Βάσο, ακόμη μαζεύουμε ελιές. Δεν έχουμε τελειώσει. Μέχρι πότε ολοκληρώνεται η συγκομιδή, γνωρίζετε? Νομίζω ότι τώρα τελειώνουν οι βρόσιμες. Και συνεχίζουν μετά τις λαδοελιές. Τις λαδοελιές, μάλιστα. Οπότε είναι μια. Θα πάει αργά η δουλειά. Και ήθελα να έρθω επί τόπου να καταγράψω εκεί την διαδικασία και με τα εργατικά χέρια και τις δουλειές που δίνονται. Γιατί και αυτό είναι μια ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος. Γιατί κυρίως επιλέγετε πρώτα ντόπιο προσωπικό, δηλαδή ντόπιους πολίτες. Και αν δεν βρείτε, απευθύνεστε σε άλλα εργατικά κέντρα. Δεν φτάνουν όμως. Χέρια. Σωστά. Δεν φτάνουν όμως. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν τα εργατικά χέρια. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει επίσης να το δούμε στην επαρχία. Δεν έχουμε αρκετά εργατικά χέρια. Τώρα θα μου πείτε είναι οξύμορο. Από τη μια δεν έχουμε δουλειές, από την άλλη δεν έχουμε εργατικά χέρια. Να που κι όμως γίνεται. Έχει τύχει με την κομματική ιδιότητα να έχω πάει σε περιοχές και να μου λένε δεν μπορούμε να βρούμε εργατικά χέρια. Και πηγαίνω λίγο πιο πέρα, στα 30 χιλιόμετρα και μου λένε δεν μπορούμε να βρούμε δουλειές. Και λέω είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να δέσουμε αυτούς τους δύο τομείς. Βέβαια αυτό. Ας το δουν οι ευθύνοντες. Είχε κάνει ο πρόεδρος ο Γιάννης Κουφίδης ένα στρατηγικό συνέδριο το πρώτο πέρυσι. Καλώντας όλους τους φορείς, όλους τους κοινοβουλευτικούς. Ευελπιστώ να κάνει το ίδιο, αν και εφόσον επανεκλεγεί. Ο χρόνος περνάει, τρέχει. Απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας, κύριε Αρζουμανίδη, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλες φορές. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε, λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνάντηση, να μου πείτε αν έπεται κάποια δράση της ΔΕΠ Χαλκιδικής, που καλό είναι να ενημερωθεί και ο κόσμος, που μπορεί να έχει τη συμμετοχή του κόσμου, δεν ξέρω. Πώς κινείστε εκεί στο κομμάτι των παρεμβάσεων και των δράσεων? Πρώτα απ' όλα να πω ότι η συγκεκριμένη διοίκηση έχει κάνει διευρυμένες περισσότερες συνεδριάσεις, φέρνοντας πιο κοντά την έννοια και το δεσμό της νομαρχιακής στον απλό ψηφοφόρο και στο απλό μέλος, με σκοπό να υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ομάδες εργασίας που έχουμε κάνει με το Viber, με το Instagram και με το Facebook και εννοείται πως υπάρχει ενημέρωση μέσω mail, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Ετοιμάζουμε τώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Χριστούγεννα για όλους, που κάθε χρόνο μαζεύουμε τρόφιμα και ρούχα για άπορες οικογένειες της Χαλκιδικής. Χωρίς διακρίσεις, προφανώς. Βοηθούν και μπαίνει εδώ το κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Βοηθούν μόνο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχει άλλου είδους πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε όλοι εθελοντές. Μπορεί να είμαστε, να αποτελούμε όργανα του κόμματος. Είμαστε όμως οι περισσότεροι εθελοντές και απευθυνόμαστε στον μίνι μαρκετά. Στον επιχειρηματία. Στον επιχειρηματία.
Το μικρομεσαίο ενδεχομένως, ό,τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Ό,τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Και υπάρχει ανταπόκριση, συμμετοχή. Πάρα πολύ μεγάλη και από περιοχές της Προποντίδας, Κασάνδρας, του Πολυγύρου, από όλη την επικράτεια της Χαλκιδικής. Γενικά έχουμε μια αρκετά ενεργή νομαρχιακή, η οποία δεν προσπαθεί να παρέμβει στους θεσμικούς ρόλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να συμπορευθεί και επικουρικά να βοηθήσει. Αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο. Νέοι ασχολούνται, εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος στο τιμόνι της ΔΕΠ. Νέους έχουμε, γιατί πολλές φορές, ξέρετε κύριε Ζουμανίδη, απαξιώνουν οι νέοι την πολιτική. Ακόμη και την αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Βλέπουμε βέβαια και άλλες περιοχές που εκεί πρωτοπορούν, πρωτοστατούν οι νέοι. Στη Χαλκιδική πώς είναι τα πράγματα? Οι νέοι, όσο και να απαξιώσουν κάτι, δεν σημαίνει ότι τους αφήνει παγερά αδιάφορους. Εμείς με την οργάνωση της νεολαίας, όπου είχα την τιμή να είμαι μέλος, πριν μεγαλώσω και πάω στη ΔΕΠ Χαλκιδικής, με την πρόεδρο τη Φένια την Παράσκου, με τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τον Νίκο Χατζηαλέξη, τον Γιάννη τον Ξιούφη, που είμαστε από τότε μαζί, προσπαθούμε και κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες, ούτως ώστε και να ενεργοποιήσουμε το κοινό που υπάρχει και να δημιουργήσουμε δεξαμενές παραγωγής πολιτικής μέσα από τα δημόσια ΙΕΚ και από οποιοσδήποτε τομείς που ακουμπάνε στην σημερινή κοινωνία. Κυρίως με τον αγροτικό τουρισμό, με τον αθλητισμό, με τα πολιτιστικά μας, με τους φορείς αυτοδιοίκησης, με τη μεταποίηση. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ενεργοί γίνεται και βέβαια πάντα σε αγαστή συνεργασία και με τη Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης και τις γραμματείες του κόμματος. Εξαιρετικά, εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή πορεία, καλή επιτυχία στις δράσεις σας. Θα τα λέμε συχνά και μέσα από αυτή την εκπομπή και σύντομα θα έρθω στην περιοχή εκεί να καταγράψω ζητήματα, ανάγκες και θέλω να είστε κι εσείς μαζί μου, όπως θα είναι και όλοι οι φορείς και οι δήμαρχοι και οι αυτοδιοικητικοί και οι βουλευτές, να τα δούμε όλοι εν το συνόλο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζουμανίδη, για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί και άλλο μέρος εκπομπής με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Θα συνδεθούμε και με περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό σας λέω μόνο.